τα δίκαια αιτήματα της Εθνομεσαίας Αγροτιάς. Άλλωστε, κύριε Μωραήτη, και για κάποια από τα δικήματα τα οποία βρίσκονται ενώπιον του δικαστηρίου σήμερα οι αγρότες, έχουν δικαιωθεί κάποια από τα αιτήματα τα οποία είχαν καταθέσει τότε στα μπλόκα το 2009 και το 2010, έτσι δεν είναι? Δεν είναι έτσι. Κανένα, κατά τη γνώμη μας, από τα δίκαια αιτήματα των αγροτών δεν λύθηκαν. Απεναντίας η κυβέρνηση με εγγυγμούς, με διάφορες ανακοινώσεις προσπαθεί όχι μόνο να πείσει τους αγρότες, στόχος είναι να πείσει τους υπόλοιπους, τον υπόλοιπο λαό, ότι βρίσκουν λύση τα αιτήματα της αγροτιάς. Εμείς θεωρούμε και αν ακόμα λυθούν κάποια από αυτά τα αιτήματα, είναι αιτήματα που θα δώσουν μια ανάσα σήμερα. Εμείς θεωρούμε ότι για να μπορέσει να ζήσει η τοκομεσαία αγροτιά στους τόπους παραγωγής, για να μπορέσει να υπάρχει παραγωγή με στόχο την ικανοποίηση των διατροφικών αλλαγών της χώρας μας, χρειάζεται μια άλλη πολιτική, μια πολιτική που έρχεται σε σύγκρουση, σε ρήξη, σε ανατροπή με τη σημερινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που την εφαρμόζουν με θρησκευτική ευλάβεια. Εμείς θεωρούμε ότι η χώρα μας διαθέτει τεράστιες δυνατότητες, οι οποίες πρέπει μέσα από κεντρικό σχεδιασμό να αξιοποιηθούν, όπως ανέφερα, με ένα στόχο και μόνο: την ικανοποίηση των σύγχρονων διατροφικών αναγκών και όχι τα κέρδη των πολιτικών και τα καρτέλ που απλώνονται πάνω από τα κεφάλια των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Αναφερθήκατε και στην κινητοποίηση που έγινε 6 του μήνα στην Αθήνα, στο μεγάλο συλλητήριο. Υπάρχουν στο πλάνο σας και κάποιες άλλες κινητοποίησεις? Όπως δηλώθηκε και στην πλατεία Βάθης και στο Σύνταγμα, ήταν μια μορφή αγώνα. Προς το παρόν δεν υπάρχει αναβολή, αναστέλλονται οι κινητοποίησεις των αγροτών, αλλά θα συνεχιστούν με κάθε μορφή. Για παράδειγμα, το ταξικό, το συνεπές αγροτικό κίνημα, ήδη έχει ξεκίνησε μια εκστρατεία ενημέρωσης στα χωράφια, στα χωριά, παντού ενημερώνοντας τους αγρότες για τα νέα δεινά που έρχονται. Γιατί αυτή η κατάσταση που ζει σήμερα η τοκομεσαία αγροτιά θα επιδεινωθεί δραχδαία με τη νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ για το 2014-2020. Και είναι μια πολιτική που στοχεύει ξεκάθαρα στο να μαζευτεί με πιο γρήγορους ρυθμούς η παραγωγή και η γη στην καλλιτέχνη. Γι' αυτό ο αγώνας της αγροτιάς δεν έχει ημερομηνία λήξης, είναι ένας αγώνας ο οποίος συνεχίζεται μέχρι την ανατροπή αυτή τη βάρβαρη πολιτική που αφήνει πίσω τη όλα αυτά τα αποτελέσματα που ανέφερε. Ευχαριστώ πολύ.